Bom. Πρώτο γέμισμα. Τραβάω, τραβάω. Τι κερδίζουμε από το φλάρο το πρώτο γέμισμα. Εδώ, θα σας πει το παιδί εδώ. Εμείς οι πάλι μας το άξιζε. Θα τα ανεβάσει στο YouTube. Εντάξει. Και εγώ βλέπω μας τραβάει μια με την κάμερα εκεί και λέω... Όχι, πήγε το... Ξέρεις τι πήγε το μυαλό μου. Μας που βλέπεις τους δρόμους και όλα, ξέρω πώς βλέπεις. Τότε που τα καινούργια χαρτογραφείς θα φτιάχνουμε. Πόσο βγήκε η παλικά, κάνε το βίντεο στο... Γιατί δεν το λέμε αυτό. Όχι, το λέμε, το λέμε. Πόσο βγήκε. Έχεις το πόσο. Σάπα, πράγμα. Είναι για μια ζωή μου. Ξέρω. Κι εγώ έχω αρέσει. Είναι, επειδή εγώ έφερα Beverly, είναι πριν από λίγο ένας γνωστός εδώ και μου λέει παίρνει προσφορά λέει τον Beverly. Καλώς είπε και λέω με λίγο σχολό. Καλό μου είπε το λέω. Και τον φορά πού προσφορά, πώς τι προσφορά. 5.500 ευρώ. Εγώ σε 5.000 ευρώ προσφορά. 5.000 ευρώ. Δεν είναι ακριβά. Είναι ακριβά. Αλλά το παίρνει σε μια ζωή. 3 λίτρα και το 100. Τι είναι αυτό. Κύριε Κουφάρη. Εγώ μίλησε εξάντηση και το κατάλαβα την κομμή. Γύρω 5 και 3 λίτρα. Εγώ δεν θέλω να δει στους άλλους. Θα περνάω ένα χαιρετιό να φέρω. Δεν θα φέρω τέτοιους φίλους. Μην τραβάς καλέ. Δεν θα φύγει. Θα το φουλάρει τώρα και θα δει το Πάσχα του ξανά. Το ξεχάσουμε την πάτσα. Αυτό, αυτό. Όπως το είπες. Το βάλουμε στο ρομό. Θες κάνεις κανένα βιντεάκι, κανένα unboxing εκεί. Έλα. Άρα, έλα. Το ζητηνάς αυτούς, ε. Ποιος το πούλησε για κλαίας. Ε, όλοι εκεί ήταν. Τα κλαίας στο φτιά. Βέβαια αυτό δεν χρειάζεται τίποτα, αλλά λέτε, ένα σέρβις, λάδι, 17,5 γέμισμα. Γέμισες, ναι. Αυτή η αντλία κλέβει λίγο, τράβα την άλλη την αντλία από εδώ. Α, εντάξει, εντάξει. Πιο φινά. Μάρτα, σε είπα κάτι. Μάρτα, 300. Τι δεν πας στο κινητά. Δεν την ξεχάσεις ποτέ. Τι κάνετε με τα πρέπει να βάλεις και τα αρχικά σου, για δίλια, τάχνη, έξω και λόγω τα αρχικά σου. Δύσκολα αυτό. 300 και 300 νούμερα. Φυσάει αέρας, ξεπάγιαζα. Δεν μας βλέπεις γιατί όπου θα βλέπει τώρα, από εδώ και πέρα θα βλέπει. Μασκότ, είμαστε μασκότ. Όπα. Είσαι πατής γιατί δεν θα μπορέσω να τα δω. Ναι, ναι, ρε. Θα βλέπει τώρα, θα βλέπει. Είμαστε μασκότ μέσα, μασκότ. Γράψε Νούλας. Νούλας. Νούλας, Βασίλη, εμένα φέρε την απόδειξη. Θα πω τώρα μέσα και θα σου... Εμένα φέρε την απόδειξη. Τον έχω. Φυσάει, ξεπάγιασα. Ξεκίνα. Πεθαίνω. Κοίτα πάμε να μην παίρνει τη σάκη από την Ζήλια. Εντάξει. Αν δεν θα πράξει το
Κοίτα λίγο να κάνεις ένα review. Θα μας πεις εντυπώσεις. Μαγδά, άνοιξε τον κάδο του που τάξω μέσα, δεν κάνει. άνοιξε τον κάδο του που τάξω μέσα. Έχει τρομερό κρύο. Τρομερό. Είναι μία από τις πιο κρύες μέρες. Αλλά έχει τρελή προστασία. Εγώ ήμουν συνηθισμένος με τα άλλα τα μηχανάκια και κρύωνα. Με σκούτερ, παιδιά, όποιος δεν έχει πάρει σκούτερ πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει ένα σκούτερ. Ένας άνθρωπος που τον αρέσουν τα μηχανάκια πρέπει, ας έχει ό,τι μηχανάκι θέλει, πρέπει να πάρει να δοκιμάσει ένα σκούτερ. Εντάξει, ωραία. Να το δανειστεί άμα δεν θέλει να το αγοράσει. Ωραία. Είναι άλλο πράγμα. Κάτσε να βγάλω άλλο το γυαλί να βλέπω. Είναι μια μοτοσικλέτα μέσα σε μάσκες. Δηλαδή το καντράν αυτά. Σε βλέπω θυσιασμένο. Ναι, ναι. Κάτσε να μας τα πεις και εδώ που έχουμε καλόν ήχο. Λοιπόν, δείξε πόσα χιλιόμετρα έκανες. Πρώτα αυτό και μετά θα πεις οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ. Θέλω να πω για το Κρόνος ότι ταιριάζει. Ταιριάζει, ναι, ναι, ναι. Ταιριάζει. Το έχεις έτοιμο εσύ. Όριστε. Αυτό που έλεγα και στην άλλη την κάμερα. Αυτό. Κάποιον που τον αρέσουν οι μοτοσικλέτες πρέπει οπωσδήποτε μέσα στην καριέρα του, τη μοτοσικλετιστική, ναι, πρέπει να δοκιμάσει ένα σκούτερ. Ωραία. 300 και πάνω. Πρέπει να το δοκιμάσει. Είναι μία μοτοσικλέτα. Πώς την αισθάνομαι εγώ τώρα μοτοσικλέτα. Κάνε λίγο έτσι και να φαίνεται καλώς, γιατί το κρύβεις το όχημα. Είναι μια μοτοσικλέτα σαν να είναι τσόπερ μέσα στα πλαστικά. Δηλαδή προφυλαγμένος. Εγώ με τέτοιο κρύο, είναι μια από τις πιο κρύες μέρες σήμερα. Έχει πάρα πολύ κρύο. Ναι, με τέτοιο κρύο θέλω να πω θα πάγωνα τα πόδια μου. Σπορτεξάκι. Ναι, τα μπούτια μου. Είχα μοτοσικλέτα για εσάς που με ακολουθείτε και τον τελευταίο καιρό που χειμώνιασε την έβαλα μέσα. Ναι. Αυτό δεν θα είναι μέσα, καθημερινή χρήση. Στανταράκι 1000%. Το δοκίμασα με τέτοιο κρύο, δεν ξανακάνει τέτοιο κρύο. Ωραία. Ταξιδεύω δηλαδή με τέτοιο κρύο και πάω για Λάρισα. Βάλε, δείξε μου πόσα χιλιόμετρα έκανες. 25. Ναι. Δείξε. Όχι. Εντάξει, μέχρι να το συνηθίσεις αυτό θα γίνεται, ναι. Μονάποδα. Ναι, ναι. Να το. Και πόσους βαθμούς έχει έξω. Αυτό εδώ πέρα, κοίταξε, βλέπεις, 28,9 είναι ένα λίτρο. Ναι. Ναι, με ένα λίτρο πόσα χιλιόμετρα κάνω. Α. Αυτό αλλάζει, επειδή είναι καινούργιο το μηχανάκι. Προσπαθεί να καταλάβει, ναι, την οδηγική μου συμπεριφορά και να προσαρμοστεί. Κατάλαβα. Είχε ξεκινήσει από... Είχε ξεκινήσει από 5 χιλιόμετρα με ένα λίτρο. Βάζει ένα λίτρο και πας 5 χιλιόμετρα μόνο. Ναι, ναι. Και καθώς ταξίδευα, έπεφτε και θα πέσει κι άλλο. Αυτό πρέπει να πάει στο 33,3. Καταλαβαίνεις. Αλλά λέω που εγώ έχω σακίδια, έχω τέτοια, είμαι από Παρίς, μπορεί να πάει στα 32. Κατάλαβα. Πολύ οικονομικό μηχανάκι, είναι σαν αυτό που είχα το 125, σχεδόν ένα τι παραπάνω καίει. Θέλω λίγο να μου πεις τις πρώτες σου εντυπώσεις. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Τι να σου πω, δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ναι. Είχα ενθουσιαστεί με το Meetup από τη ροπή. Ναι. Και το γυμνό έτσι που είναι την ελευθερία και με αυτό έχω ενθουσιαστεί για άλλο λόγο. Δηλαδή βλέπω το καντράν, νιώθω γκατζετάκιας. Ναι. Μ' αρέσουν και τα δύο τρελά. Ωραία. Πολύ βασική ερώτηση. Βάλαμε το τζάμι 4 πόντους στην πάνω θέση που είναι 4 πόντους πιο εκεί, είμαι καλά, ψηλά. Εκεί. Σε χτυπάει ο αέρας. Είμαι καλά. Είχε αφήσει και ένα comment ο φίλος μου, ο Μπίλο 46. Ναι. Και μου λέει... Όχι, Bill Papp και μετά είναι Alex 46. Ποιος από τους δύο. Bill Papp 46. Α, Bill Papp 46, ναι. Μου λέει, θα κοιτάξεις, λέει, μπορεί να θέλει και κατέβασμα το τζάμι. Άμα φτάνει, πέφτεις πάνω στο ρότορο και σηκουνάει το κεφάλι έτσι. Ναι. Θα το κοιτάξεις αυτό. Τελικά δεν πέφτει στο ρότορο, είμαι καλά. Κατάλαβα, ωραία, τι λέει. Ωραία. Είμαι καλά, δεν πρέπει να το πειράξω. Βλέπω από πάνω. Πολύ ευχαριστημένος. Ωραία. Για να το δούμε έτσι λίγο. Δεν έχει καλά φρένα, γιατί είναι καινούρια. Ναι.
Λάστιχα τέτοια, δεν δουλεύει τίποτα σωστά τώρα. Κατάλαβα, να προσέχεις. Σε είδα, έτρεχες λίγο. Κοίτα, έχει ακόμα εδώ γράσα. Τι είναι αυτό? Γράσα. Βλέπεις, έχει ένα υλικό εδώ. Ναι. Φαίνεται λες και είναι ξημένο, σαν σαπούνι είναι. Ναι, που ναι, το βάζει ναι. Το εργοστάσιο το λάστιχο. Ναι. Α, Νόλας, τι μας δίνεις, ε. Ζουλεύει. Ο Νόλας φταίει. Ο Νόλας, ποιος άλλος φταίει. Ο Νόλας φταίει. Δεν τους είπε εκεί να μην βάζουνε. Δεν ξέρω, έχει μια αεροδυναμική. Πολύ ευχαριστημένο. Εμένα με τρελαίνει το χρώμα. Μ' αρέσει. Πρόσκυλο. Δεν θα το έπαιρνα άμα δεν μ' άρεσε, έτσι. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Θα έπαιρνα κάτι άλλο, αφού διάλεξα. Δεν με το δώσαν. Ναι, ναι. Διάλεξα τι θέλω. Οι αναρτήσεις πολύ καλές. Ναι. Έχει μικρές ρόδες, έχει πλαστικά, ξέρεις, σκούτερ. Mm-hmm. Αλλά λόγω που είναι μακρύ. Ναι. Είναι μακρύ. Πατάω μια λακκούβα και παρόλο που είναι μικρές ρόδες και τέτοια, το έχει το κράτημα το καλό. Κατάλαβα. Είναι μακρύ μηχανάκι αυτό. Ανυπομονώ να με κάνεις βόλτα, το ξέρεις. Εγώ είμαι με το αυτοκίνητο. Το αυτό είναι μαζεμένο. Άνοιξε τον γκάζ και. Ω, ψούζω, ω. Ναι. Ήρεμα, μωρέ, ήρεμα, ρε, να το λέω, ρε. Ηρέμησε, ρε. Εγώ σε είδα έτσι που σε έχω κάνει κάτι λήψη από το πλάι που σε έχω πάρει. Τι κάνω, μωρέ, κι εσύ. Τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ φταίω. Πες. Εσύ φταίς. Όχι, τώρα τι κάνεις τώρα. Εγώ δεν φταίω. Τώρα όμως εδώ ξέρεις τι γίνεται. Για όλα φταίει ο Νούλας. Θα σε γνωρίζουν όλοι ότι είσαι εσύ. Μακάρι να, να με λένε άμα με βλέπει το στρώμα ναι. Και με ξέρετε και να ουρλιάζετε. Δεν ουρλιάζετε. Να ουρλιάζετε λέει. Να φωνάζετε ψηλέ χαμένο ό,τι θέλετε πέτε. Πέτε ό,τι θέλετε. Πολύ όμορφο. Έχεις και τα λάρμ αναμένα. Ωραίο. Δεν το πιστεύω ρε εσύ την καθάρα που μας κάνει ο Νούλας. Δηλαδή δεν θα ξαναέχεις παλιό μηχανάκι. Είναι εντάξει. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Έτσι, δεν έτσι, υπάρχει. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό δεν που υπάρχει κάνει. Αυτό που γίνεται, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή και συγκινήθηκα και με τον viewer από... Πήρε και ένας viewer που μας βλέπει. Δεν ξέρω καν το όνομά του, θα το κοιτάξω, θα το μάθω. Μας στέλνει και ένα δωράκι, είπε ο Νούλας, δεν μου είπε τι. Τον ευχαριστώ πολύ. Και πήρε και αυτός, είπε ο Νούλας, ένα παρήγγειλε ένα σκούτερ. X-Max. Ναι, τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα το κάνουμε unboxing. Θα το κάνουμε unboxing εμείς. Θα το κάνουμε unboxing και θα δούμε τι και πώς. Τέλος πάντων, ξεκίνησα λέει αυτό επειδή έχω συγκινηθεί με αυτό το πράγμα, δηλαδή... Ναι, που με την κίνηση του Νούλα. Και τον Νούλα και τους viewers, ας πούμε. Και τους viewers, ναι, ναι. Γι' αυτό και ζήτησε συγγνώμη σε ένα βίντεο, θυμάσαι? Θυμάμαι, που κάναμε την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς. Γιατί πετάω τα βίντεο με το τσουβάλι και του ζήτησε συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι η στρατηγική αυτή που ακολουθούμε και πετάμε τα βίντεο με το τσουβάλι. Σε σκέφτηκα. Τι? Να κάνω δύο βίντεο ελληνικά την εβδομάδα. Ποιοτικά. Ωραία. Ποιοτικά. Εντάξει. Κάνουμε. Ποιοτικά. Όλα αυτά τα δύο τα βίντεο θα έχουν ελληνικούς υπότιτλους. Τα άλλα θα είναι μόνο στα αγγλικά. Για να μην τα μπερδεύουν. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Διότι είναι, να μην τα πατάνε και οι ξένοι. Τύπου βλογκάκι και τα δύο την εβδομάδα. Ωραία. Τι είναι δύο το travel moto όταν τα ανεβάζει με το τσουβάλι? Τίποτα, δύο βίντεο, τίποτα. Όχι τώρα επειδή τα έχω πλακάκια με τον Ολάλ, τα Yamaha παιδιά είναι άλλο πράγμα. Ειλικρινά τώρα, δηλαδή με όλη την ειλικρίνεια που έχω το λέω αυτό. Ναι, Βασίλη. Τα Yamaha είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή και την κάμερα να κλείσουμε, μάγα δεν σε ξέρεις. Ναι. Είναι άλλο πράγμα τα Yamaha. Δεν ξέρω, δεν τα ρωτέστηκα πολύ. Ναι. Να πούμε ότι ήσουν χοντάκιας. Και τώρα είμαι χοντάκιας. Ναι, ναι. Και τώρα αγαπάω χόντα, ξέρεις, φούλ. Ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, τι είναι προς το Yamaha. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Κοίταξε να δεις τώρα, μιλάμε για ένα μηχανάκι Μάγδα, να πάω ρελαντί και να έχει μια δύναμη και να είναι άστορτο. Ναι, ναι, ναι. Πόσο έτρεχα τώρα, 100?
Πήγαινε 100-105. Ναι, και σε πόσο πυρλαντή πήγαινε. Ενώ μου είπε ότι θα πηγαίνει με 70-80, μου λες. Εδώ ρε παιδί μου, μην τρίζει κάτι, μην δίνει κάτι ναι. από το εργοστάσιο, οτιδήποτε. Ολοκαίνουργιο μηχανάκι ναι. να δουλέψει, να γυρίσει, να καταλαβες. Σταματήσαμε στο βενζινάδικο και μου λες θα πηγαίνω με 80. Εντάξει, είναι ξανά που έκανα τάκ. Ναι, άκουσα. Ναι, αυτό το τάκ που άμα το ακούσω εγώ στον δρόμο, λέω τι γίνεται. Ναι. Είναι κάτι που έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί άκουσα αυτό το τάκ στον δρόμο. Κατάλαβα. Και μετά σταματάω, γι' αυτό σταμάτησε μέσα στον δρόμο. Ναι. Και άκουσα την εξάτμιση πάλι. Τάκ και λέω να το. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Άραγε είναι αυτή η λειτουργία. Τι μικρασίε. Ναι, ναι, ναι. Όταν ναι. το ξέρει το μηχανάκι, ακού τάκ έτσι και δεν δίνει σημασία. Λες, ναι, το συνηθίζει κιόλα και δεν θα το ακούσει μετά κιόλα. Γι' αυτό θέλει μια κράπα η δουλειά. Κατάλαβε. Στα λέει ο Νούλα, δεν ακού. Σε έχει φάει. Καπνίζω τώρα, ναι, θα με μαλώσουν πάλι, θα κάνουν χρόνο. Έλα. Όταν το στρώνεις, το κάνεις τα πρώτα χιλιόμετρα, τα πρώτα 20-50 χιλιόμετρα, ναι. το αφήνεις λίγο, σβηστό, και μετά το ξανακάνεις. Α, ναι. Να το σβήσω πάλι στη Λάρισα, το μόνο τα πρώτα 100, ας πούμε, έτσι λίγο να μην... Να μην το πάρεις σερή με τη μία. Ναι, δηλαδή... Ολοκένουργιο, να εδώ, το... κοίτα, έχει τα τσεκ. Αυτά, κοίτα, ναι. είναι τα τσεκ. Το ξεκινάς τα το... τσεκ από την εταιρεία. Ναι. Το μαρκάρουν ότι είναι έτοιμο, κομπλέ. Αυτά. Καταλαβες. Ναι. Να το. Να το, το άκουσα αυτό. Να το, πώς το άκουσα. Πρόσχε που βάζεις χέρι. Ναι. Είναι οκ. Okay. Λοιπόν. Αν και είναι ψαγμένο αυτό. Εδώ δεν και, άμα βάλει πιάσει εδώ, θα κυραχτήσει στον αέρα. Και είναι και το χέρι, μείον 5 βαθμούς έχει το χέρι. Θα είσαι του μετά. Έχει πάρα πολύ κρύο. Δεν ξέρω αν κατάλαβες που πήγαινα πολύ σιγά. Ναι. Αλλά ξαγάντι. Αυτό είναι το σκούτερ. Πατάς εδώ. Ναι. Ναι. Αχα. Εγώ νόμιζα ότι έφτιαχνε την κάμερα εκείνη την ώρα. Δεν σταμάτησα. Νόμιζα ότι έφτιαχνε την κάμερα εκείνη την ώρα που έκοψες. Αυτή την κάμερα βάλτε την πίσω, Μαγδούλα. Ωραία. Θα τη βάλω, εντάξει. Ωραία. Θα ξανασταματήσουμε Λάρισα τώρα. Λάρισα, ναι. Ωραία. Θες να... Λοιπόν, να χαιρετήσω όλα τα παιδιά. Ναι. Αυτό ήταν το βιντεάκι, θα ακολουθήσουν κι άλλα, όπως σας είπα πριν. Τι γυρίζουμε, τα κάνουμε στο κρυοτρέλια. Ναι, real video όμως, γιατί είναι τα πρώτα χιλιόμετρα και είμαστε ναι. στο Εθνική, Τρίκαλα Λάρισα. Ναι, θα κάνω βιντεάκια για τους Έλληνες δύο την εβδομάδα. Ωραία. Θα έχουν ελληνικό όνομα. Ναι. Έτσι, ωραία. Τώρα, Μάγδα τώρα. Θα έχουν ελληνικό όνομα. Αυτά να τα πατήσετε να τα βλέπετε. Τα άλλα με το τσουβάλι. Δεν ξέρω άμα ναι. είναι δουλέψει αυτό. Θα κάνω ελληνικά γιατί θα πάμε και Ιαπωνίες, θα πάμε τέτοια. Βέβαια. Θα θέλουν να δουν εκεί ο Άλεξ, ο Μπιλ, ο Στέλιος, κόσμος, πολύ. Ο Ραφαήλ. Ναι. Έτσι. Όλοι. Ο φίλος ο Ραφαήλ. Γενικά έτσι, μη σου πω όταν τα κάνω τα βίντεο. Ο Δέλτα Λάμδα. Δέλτα Λάμδα. Μη σου πω όταν τα κάνω τα βίντεο, σκέφτομαι. Ο Κυριάκος. Ναι, όλοι. Ναι, ναι. Στέλιος. Στέλιος. Μα τον είπες εσύ το Στέλιο. Το Στέλιο θα δεν ξεχάσω. Τον είπα, εσύ έπρεπε να τον πεις. Μα με πρόλαβες το Στέλιο, δεν θα πω. Άστο. Ξέρεις Στέλιο εσύ τι θα πεις τώρα. Άστο. Ναι. Άστο. Αυτά. Εντάξει, ωραία. Την αγάπη μου. Μοιράστηκα τα πρώτα χιλιόμετρα μαζί. Η χαρά μου είναι μεγάλη, τη μοιράστηκα μαζί σας. Αυτά, παιδιά. Η επόμενη βόλτα περιμένουμε να κάνεις βόλτα. Δείξε εδώ, σας είναι νέος εδώ, ρε, που είμαστε εμείς, ρε. Βόλτα να με κάνει. Θα νομίζω ότι κάτσε, θα νομίζω οι άνθρωποι τους τραβάμε. Στο Τέξας, α, τράβω τον κεφτό, ναι. Έλα. Στο Τέξας, εδώ, ρε, Τρίκαλα μεταξύ Λάρισα, εδώ. Τσουπαναρέ. Λάρισα, Τρίκαλα. Ναι, ναι. Τι να δείξω. Τα χωράφια. Να ορίστε. Τα σιλά εκεί. Εδώ, τα δούμε, σιλά, να. Πού είμαστε. Διασχίζουμε την έρημο. Αν δεν το πω καλά, τα σιλό. Διασχίζουμε την έρημο. Διασχίζουμε λοιπόν. Την ελληνική έρημο. Κοίτα εδώ τα γεμινά, τα βουνά. Κοίτα. Εντάξει, είναι όμορφο. Βλέπεις εκεί πέρα, ποιο χωριό είναι αυτό εκεί. Έχει ένα κλεισάκι εκεί πάνω. Ποιο βλέπεις τα δάση εκεί πέρα, τα βλέπεις τα δάση. Τα βλέπω. Αν είχαμε χρόνο, πηγαίναμε εκεί πέρα τώρα, κάνουμε εκεί βιντεάκι. Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ωραία. Έλα, χαιρέτε εδώ. Χαιρέτε μας τον πλάτανο. Άντε.